Σήμερα. Καλημέρα λοιπόν, αν και έχει πάει μεσημεράκι. Καλησπέρα θα ήταν ιδανικότερο. Το μαλλί μου, αν και σε καλύτερη κατάσταση από χθες, το έριξα προφανώς. Το πρωί ξύπνησα και ήταν τέλειο, ήταν έτσι ωραία φουντωτό, δηλαδή είχε εδώ όγκο, ψιλομπουκλίτσες, έτσι σπάσιμο. Τώρα έχει κάτσει και είναι πάλι τα κλασικά, μπροστά ίσιο, πίσω έτσι, λες και του έχω κάνει πλεξουδάκια. Αυτό είναι το φυσικό με μεταξύ έτσι. Και ήταν τόσο ωραίο όταν ξύπνησα. Το πρωί λοιπόν έκανα κάποιες δουλειές στο σπίτι, έβαλα πλυντήριο κλπ. Τώρα τελείωσα και με το βίντεό μου τις τελευταίες λεπτομέρειες για το βίντεο που θα ανέβει σε 1-2 λεπτά από τώρα. Και λέω να κάτσω στον υπολογιστή να κάνω καμιά δουλειά για τα blogs και τα sites, γιατί λόγω των blogs μας έχουν πάει λιγάκι πίσω και αυτό δεν είναι σωστό. Σήμερα είναι μια αρκετά κρύα μέρα και αυτό γιατί φυσάει πάρα πολύ. Το βράδυ όμως θα βγούμε, θα πάμε να πάρουμε τη φίλη μου που έχει έρθει από την Αθήνα και θα πάμε μαζί της για καφεδάκι, ποτάκι και εγώ δεν ξέρω τι, μάλλον προς κόσμο μεριά, όχι προς κέντρο. Και χαίρομαι πάρα πολύ, ανυπομονώ. Αλλά μέχρι τότε έχω δουλίτσα να κάνω. Ευτυχώς έχω ετοιμάσει από χθες την κοινό, μένει μόνο να συναρμολογήσω τη σαλάτα και θα φτιάξω και μπιφτεκάκια από δίπλα. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το μεσημεριανό, το ξέρετε, το έχετε μάθει. Ό,τι μου αρέσει το κάνω ξανά και ξανά. Πάρτε λοιπόν μια δόση από το δέντρο και πάω να δουλέψω. Λοιπόν, παιδιά μου, επειδή πολλές μου λέτε για το μαξιλάρι του καναπέ και επειδή μου λέτε γύρνα το ανάποδα και να είναι από πίσω το φερμουάρ κλπ, αυτός ο καναπές έχει σχεδιαστεί κατά παραγγελία. Είναι custom made και έχει σχεδιαστεί ώστε το μπράτσο του να βρίσκεται στα δεξιά, καθώς η θέση του ήταν εκεί, εκεί που βάλαμε το δέντρο. Εμείς λοιπόν, επειδή βάλαμε τον καναπέ μας αριστερά της τηλεόρασης και δεν θέλαμε το μπράτσο να βρίσκεται εδώ πέρα στα δεξιά, γυρίσαμε τον καναπέ ανάποδα για να είναι το μπράτσο στα αριστερά. Κατά συνέπεια λοιπόν, το μαξιλάρι δεν μπορεί να είναι με κανέναν άλλο τρόπο πέρα από αυτόν που το κάναμε ήδη και θα σας δείξω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Λοιπόν, καταρχάς ο καναπές δεν μπορεί να μπει ούτε σε γωνία, γιατί ο καναπές δεν έχει πλάτη. Οπότε, για να μπορεί να καθίσει κάποιος άνετα, πρέπει ο καναπές να είναι ακουμπισμένος στον τοίχο και να, να βγάζουμε αυτά εδώ τα μαξιλάρια. Αυτή η πλευρά του κανονικά είναι το μπροστινό μέρος και όπως βλέπετε δεν είναι ίσιο, αλλιώς θα τελείωνε εδώ. Είναι λοιπόν κάπως διαγώνιο να το πω.
Σε αυτό εδώ το σημείο που κανονικά ήταν στο μπροστινό μέρος του καναπέ, κάνει αυτήν εδώ τη γωνία που έρχεται και κουμπώνει εδώ στο μπράτσο. Οπότε δεν γίνεται να γυρίσει το μαξιλάρι ούτε πάνω κάτω, ούτε μπρος πίσω, πέρα από αυτό που κάναμε ήδη. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό εδώ το μέρος να έρθει μπροστά, παρά μόνο αν βάλουμε το μπράτσο να βρίσκεται από εκείνη την πλευρά. Όπως είπαμε, προσωρινή λύση, δεν θα μείνει εδώ πέρα για πάντα ο καναπές, θα πάει στη θέση του μόλις τελειώσουν οι γιορτές και φύγει το δέντρο από τη θέση του, γιατί αλλιώς θα μείνει και πάρα πολύ κενό και δεν υπάρχει λόγος να βρίσκεται εδώ. Απλά επειδή μου το είπατε πάρα πολλές και καλά κάνατε φυσικά, απλά ήθελα να σας το δείξω γιατί δεν μπορούσα να σας το εξηγήσω καλύτερα στα σχόλια. Οπότε καλύτερα να το δείτε με τα μάτια σας για να καταλάβετε γιατί έγινε αυτό, από το να σας το εξηγήσω στα σχόλια γιατί δεν το εξηγώ μάλλον καλά. Επιστροφή λοιπόν στη δουλειά μου και πάω να τελειώσω γιατί πρέπει να μαγειρέψουμε και πεινάω πάρα πολύ. Και έχουμε 2 με 2,5 ώρες για να ετοιμαστούμε και να φύγουμε για να βγούμε το βράδυ. Ώρα για μαγείρεμα, αλλά πρώτα πρέπει να συμμαζέψω όλα αυτά εδώ τα πλημμένα πιάτα. Ανάβω το μάτι μου και πριν προλάβει να κάψει το λάδι, θα βάλω μέσα τα μπιφτέκια μου. Τα μπιφτέκια λοιπόν είναι σπιτικά, τα έχει φτιάξει η μαμά μου και τα κρατάω στην κατάψυξη ατομικά πακεταρισμένα. Δεν χρειάζονται καν απόψυξη. Απλά τα βάζεις έτσι στην κατσαρόλα. Και κλείνεις το καπάκι. Και το κασκόλ μου γιατί έξω φυσάει πάρα πολύ και μάλλον θα παγώσουμε. Θα βάλω φυσικά και παλτό, έχω να βάλω και παπούτσια. Τσάντα μου είναι έτοιμη. Αυτήν εδώ θα πάρω. Μόλις φύγαμε από το κατάστημα από το οποίο είχα παραγγείλει την καρέκλα μου, θυμάστε που σας είπα ότι είχα παραγγείλει την καρέκλα γραφείου μου. Λοιπόν, σας κάνω ένα μικρό update γιατί νομίζω ότι δεν τα είπα εδώ πέρα στο vlog για να σας ενημερώσω κιόλας. Το θέμα είναι ότι εγώ έκανα την παραγγελία και υποτίθεται ότι θα είχα την καρέκλα σε 7 με 12 εργάσιμες ημέρες. Κάπου στη 10η ημέρα μου τηλεφώνησαν από το κατάστημα και μου είπαν ότι δυστυχώς ενημερώθηκαν από το εργοστάσιο, καθυστερημένα μάλιστα, ότι η καρέκλα αυτή δεν θα ξαναβγεί σε παραγωγή και ότι δεν υπάρχει πια διαθέσιμη. Το θέμα είναι όμως ότι εν τέλει δεν κατάφερα να πάρω την καρέκλα από αυτό το κατάστημα γιατί δεν την είχανε πλέον. Εν πάση περιπτώσει, απλά ενημερωτικά, την έχω παραγγείλει και εγώ online και ελπίζω να την έχω στα χέρια μου αύριο μεθαύριο το αργότερο. Σε άλλα νέα, τώρα πάμε να πάρουμε τη φίλη μου όπως σας είπα. Είναι σχεδόν 8.30 το βράδυ. Και θα βγούμε λογικά προς το κόσμο όπως σας είπα και νωρίτερα. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα κάνουμε, λογικά για κανένα ποτάκι. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, we're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Επιστρέψαμε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Είχα να τη δω από
από το καλοκαίρι, νομίζω, την φίλη μου και ήταν πολύ ωραία, ήπιαμε τα ποτάκια μας, τσιμπήσαμε κιόλας παρά το γεγονός ότι πριν λίγες ώρες είχαμε φάει. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε editing, αλλά πριν από αυτό πρέπει να ανοίξουμε τα ημερολογιά μας. Θα ξεκινήσω εγώ με αυτό της Νίκς και θα συνεχίσει ο Τι με το δικό του. Είμαστε κιόλας την πέμπτη ημέρα, η οποία είναι εδώ. Είναι ένα intense butter gloss, οπότε φαντάζομαι ότι είναι ένα γλωσσάκι που θα έχει έντονη απόδοση χρώματος. Δεν έχω δοκιμάσει κάτι παρόμοιο, μόνο τα κλασικά του στα butter gloss. Το συγκεκριμένο είναι στην απόχρωση Sweet Nothing και είναι creamy lip gloss σε ροζ απόχρωση, πολύ ωραίο χρωματάκι. Αυτό εδώ το ροζ. Πάμε λοιπόν να δούμε το δωράκι του τι και επιστρέφω. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε. Σήμερα νομίζω ήταν πιο γεμάτη η μέρα από τις προηγούμενες. Τουλάχιστον ήταν για μένα, δεν ξέρω αν ήταν για εσάς. Αύριο έχω πολλές δουλειές στο σπίτι, καθαριότητα και τέτοια όμορφα. Και δεν ξέρω τι άλλο ωραίο έχει το πρόγραμμα. Για την ώρα θα σας αφήσω. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε άλλο ένα vlog μας βιντεάκι. Αν έχετε δει και τα προηγούμενα δηλαδή. Και εμείς θα τα πούμε αύριο με ένα νέο vlog μας βιντεάκι. Να είστε καλά μέχρι τότε. Φιλάκια πολλά από μένα. Γεια σας!